Λοιπόν, για πείτε μου λίγο, τι θέλετε. Σι Βαλερι, Ρέις 07 ή R Factor. Τι θέλετε. Για πείτε μου. Μόνο εγώ λέει τον έχω νικήσει. Όχι, έχασα κανένα δύο αγώνες ακόμα. Και σου έβγαλε και δύο Flame Strike, έτσι ακριβώς. Minecraft, μετά. Σου έστειλα αιτήματα, έχω δεχτεί όλα τα αιτήματα. Μετά θα παίξουμε κι άλλο. Για πείτε μου. Έγινε, Καλή όρεξη. Race 07. Sivalry. R Factor. 2-1-1. 3-1-1. Μάνα και δεν μπαίνεις μια φορά Minecraft, μπορούμε να πούμε, και εμείς μαζί σου. Τι εννοείς να πούμε μια φορά Minecraft. Το έστρωσε το χιόνι εδώ. Άντε μωρέ από εδώ πέρα. Sivalry. R Factor. Έχει πάθει ρεϊτάρις λέει με τα αυτοκίνητα. Μάνο πάθει θα ρεϊτάρις με τα αυτοκίνητα. Α, πάλι θα ρεϊτζάρω με τα αυτοκίνητα εννοείς. Σύμβαλε λέει έχουμε καιρό, Minecraft λέει, διάλειμμα για μεσημεριανό, Μάνο λέει να σε κάνω DDoS. What? Minecraft, R-Factor, Σύμβαλε λέει Payday 2, Payday 2. R-Factor. R-Factor λέει ο άλλος. Τι έχετε πει, πολλά τώρα έχετε πει. Τι να βάλουμε τώρα. Payday 2. Σκεφτόμουν για Payday 2, αλλά μάλλον όχι τώρα. Λοιπόν. Race 07, έχει λίγες παραπάνω. Έλα παιδιά, καλώς ήρθατε. Race 07. Και βασικά ήθελα να βάλω και το σερβερ, τέλος πάντων. Θα το δοκιμάσουμε. Μπορεί εκτός live stream να σας κάνω ανακοίνωση στο Facebook, να μπείτε μέσα. Παιδιά, άμα παίξουμε, να κάνουμε Payday την άλλη εβδομάδα, που είναι για λίγα άτομα, να παίξουμε τώρα να το ευχαριστηθούμε. Τελικό συμπέρασμα, με μπερδέψατε. Πάμε για Race 07. Minecraft θα έχει μετά. Μετά θα έχει Minecraft. Λοιπόν, άρα πάμε να τρέξουμε το τέτοιο. Rome 2 λέει Total War. Τι έγινε λέει, Sea Valerie. Σόνικο, ό,τι να είναι ρε, Α, επί τη ευκαιρία. Company of Heroes, New Steam Version, ποιος το έχει. New Steam Version, Company of Heroes. New Steam Version. Το θέμα είναι ναι, ότι 96 έχει το R-Factor άμα τρέξουμε. Βασικά, ας πάμε να κάνουμε μία R-Factor. Μισό λεπτό να δω. R-Factor. R-Sfaxton. Λοιπόν, όχι. Άκυρο. Ξεχάστηκα. Quantum. Quantum Rush. Μπείτε. Free. Το ξέχασα. Τελείως. Quantum Rush. Να το υποστηρίξουμε λίγο κι αυτό. Πάμε λίγο Quantum Rush. Company of Heroes 3. Άντε ρε Μητσοτάκη από εδώ πέρα. Λοιπόν, Quantum. Λοιπόν, πριν όμως από αυτό, ακουμάνω λέει εγώ κατέβασα το R-Factor Demo και με βάζει στο multiplayer. Ωραία, τέλεια. Άρα κάτσε μία να τρέξουμε. Θα μπούμε όμως και Quantum Rush γιατί δεν παίξαμε ούτε την προηγούμενη εβδομάδα, ούτε την προπροηγούμενη είχαμε παίξει. Payday μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Ναι, το είχα ξεχάσει και είπα να παίξουμε Quantum. Ναι, το είχα πει καιρός ότι θα κάνουμε Quantum. Αλλά μέχρι τότε.
Λοιπόν, μέχρι τότε. Μας όλο τώρα επειδή να επιλέξω το. Πού είναι αυτό τώρα. Το. Νέο game. Νέο game είναι για το συγκεκριμένο. Μισό λεπτάκι να φτιάξω και τη συσκευή λήψης βίντεο. Μισό λεπτάκι. Επιλογή και εδώ. GG ή επιλογή από εδώ. Ω, ωραία, ωραία. Τέλεια. GG. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θέλω πριν ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θα σας δώσω κλειδί Company of Heroes New Steam Version. Έτσι, το Company of Heroes το 1, New Steam Version. Το αυτό που θα γράψετε είναι CEO ETA, Company of Heroes, τα αρχικά, κενό 1. Έτσι, γράψτε. Από την Zegetron. Μου έχει δώσει κάποια κλειδάκια. Άρα μπείτε, γράψτε, Company of Heroes, τα αρχικά δηλαδή, να σας το γράψω κιόλας, όσοι το θέλουν, Company of Heroes, κενό 1. Αυτό θα γράψετε. Εγώ όχι μέσα ρε βλάκα. Με βάζει και εμένα. Έτσι. Είναι το Company of Heroes 1 New Steam Version. Έτσι. Όσοι το θέλετε. Είναι για Steam. Είναι ένα κλειδί που ξεκλειδώνει το Company of Heroes New Steam Version που νομίζω είναι το Veils of Taylor, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ακριβώς κάνει. Στο Steam πάντως βλέπετε New Steam Version. Ναι, ναι, 96, ναι, θα τα ανοίξω. Λοιπόν, δείτε, είναι 28 άτομα μέσα, βλέπετε τα ονόματα εδώ, τα βλέπετε τα ονόματα εδώ. Εδώ βλέπετε τα ονόματα που έχετε μπει. Δείτε λίγο τη λίστα. Δείτε λίγο τη λίστα, εμένα με έβγαλα. Δείτε λίγο τα ονόματα που μπαίνετε μέσα. Ο Πάνος λέει αν είναι μέσα. Ναι, είσαι μέσα. Το βλέπετε ρε παιδιά, αριστερά είναι τα ονόματά σας. Δεξιά είναι, εδώ είναι που γράφετε, εδώ είναι που θα κληρώσουμε και εδώ είναι τα ονόματά σας. Γιατί δεν τα βλέπετε. Τρολεράδες, 31 παιδιά είναι μέσα. Όσοι το θέλετε, παίρνετε συμμετοχή. Όσοι δεν το θέλετε και δεν παίζετε strategy, μην το πάρετε. Έτσι, να πάρει κάποιο παλικάρι που θα παίξει. Το Company of Heroes, το 1, New Steam Version. 35 παιδιά είναι μέσα. Έτσι. Το κλειδάκι είναι από τη Zegetron και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έχουν δώσει κλειδιά για να σας δώσω. Με την υποστήριξη αυτή. Λοιπόν, 35 παιδιά μέσα. Τέλος, πατάμε το Roll the Dice. Ο Greek, λέει ο Greek. Όχι, CD, ναι, ο Greek, περίμενε. Ο Άγγελος λέει το έχει, ωραίος. Γκρέιμερς, κοάχε να λέω. Γκρέιμερς, μπήκα λέει, Γκρέιμερς. Company of Heroes, ρε. Όχι, δεν είσαι μέσα, Δημήτρη, δεν έχεις μπει. Πάτα μία. Company of Heroes, μία λέξη. Ψωή ένα. Τι γράφεις, μωρέ. Ψωή ένα. Τι ψωή ένα, μωρέ. Τρολερά. Αλλά δεν ξέρεις να γράφεις καλά. Θα σου έλεγα τώρα κάτι. Ο Γκρέιμερ δεν μπαίνει, να πούμε. Έξω, έξω Δημήτρης. Προσπαθώ, λέει, αλλά δεν ξέρω να γράφω καλά. Ναι, ναι, να ξαναπά την πρώτη δημοτικού και τη δευτέρα. Με. Κόπανι. Τι μαλάκα είσαι, ρε. Σιγά, ρε, βάλε και να το κερδίσει. Δεν θα το στο δώσω. Θα ξανακάνω άλλη κλήρωση. Να δούμε όμω αν κέρδισε για να έχουμε χαβαλέ. Βάλε και τι έγινε, σιγά. Σιγά. Κόπανι, μάλλον πεινά. Για να σκέφτεσαι χείρου, μάλλον πεινά. Βάλε, δεν έγινε τίποτα. Άμα το κερδίσει, θα βάλει άλλο. Αφού παιδιά που κερδίζουν λέει δεν το θέλουμε, απλά μπήκαμε για την κλήρωση. Να δω αν θα κερδίσω.
Βάλε. Πλάκα έχει. Βάλε! Γαμώ την πουτάνα μέσα. 39 παιδιά είναι μέσα. Δείτε λίγο τα ονόματά σας αριστερά. Αυτός εκεί ο μη είμαι εγώ που με έχω βγάλει. Κόπανε ο κύριος λέει λολολολολολολ. Σκέφτομαι έτοιμα να βάλω. Βάλε εκεί πέρα ρε και εσύ να πούμε μία μέσα. Βάλε. Δεν θα στο δώσω έτσι κι αλλιώς και να κερδίσει. Θα ξανακάνω κλήρωση, αλλά βάλε το όνομά σου μέσα. Πλάκα έχει. Άντε τρολερά. Κάνε roll the dice. Το μπαπάρα. Λοιπόν, πατάμε. And the winner is. Roll the dice. Ο Sloss98GR. Sloss98GR. Ωραίος. Congratulations. Συγχαρητήρια, παλικάρι μου. Έβαλε. Δεν μπήκες, ε. Δεν μπήκες με δουλεύεις κιόλας. Εδώ είναι τα ονόματα. Τον G. Συγχαρητήρια λοιπόν. Καλοπαίχνητο να είναι το παιχνίδι. Μάνο πως μπαίνω ρε. The Pro Noob. Είχες μπει. Δεν ξέρω. Μην εξίω πήρω. Σίγμα Ταφ. Α, δεν μπήκες. Δεν προλάβες να μπεις. Μπράβο. Pro Noob τέλος τώρα. Congratulations λοιπόν στον Sloss. Sloss98GR. Ένα κλειδί από Zengetron. Μισό λεπτάκι για να σας στείλω τώρα. Τώρα επί τόπου. Λοιπόν, write message. Κάτσε να το κλείσω αυτό. Δεν χρειάζεται εσείς να δείτε κάτι. Να τσακάνουμε και ένα... μια σύνδεση. Ωραίος. Λοιπόν, στον Sloss. Μισό λεπτάκι. Εδώ. Το έχει. Επέστρεψα. Έλα, τι λέει, το έχει λέει. Ναι, λέει ότι το έχει. Άρα δεν το θέλει. Άρα μπήκε μέσα για να παίξει. Λοιπόν, περίμενε. Ωραία, λέει, μάνα το έχει λέει. Οκ, ωραία. Τώρα λέει χάνεις την αγάπη. Ωραία. Απλά έβαλε την κλήρωση για πλάκα. Ωραία. Βάλτε και οι υπόλοιποι όσοι δεν έχουν βάλει. Προ Noob, βάλε και εσύ. Γιατί δεν είσαι μέσα ακόμα, δεν έχεις μπει. Είπαμε Company of Heroes κενό 1. Παιδιά, δεν πειράζει. Άμα θέλετε να πάρετε μέρος χωρίς να θέλετε να πάρετε το παιχνίδι, δεν έγινε τίποτα. Πάρτε μέρος. Έτσι κι αλλιώς για το χαβαλέ μπαίνετε. Έτσι. Λοιπόν, άρα κάνουμε άλλο. Καρότο Game για να δούμε αν μπαίνουν και όλες ακόμα. Ο Καρότος μπήκε. Ο Καρότο Gaming μπήκε. Και ο Pro Noob δεν έχει μπει ακόμα. Γράψτε, ο Pro Noob. Πώς μπαίνω λέει ο Pro Noob, ακόμα λέει εκεί πώς... Ρε Pro Noob, όλοι γράφουν ένα ίδιο πράγμα και εσύ ρωτάς πώς μπαίνεις μέσα. Δηλαδή τρολάρεις τώρα έτσι. Με τρολάρεις τώρα, ε. Ένα. Γαμώτο. Όσοι έχετε μπει και έχετε τα ονόματά σας δίπλα, μην γράφετε. Ας πούμε, ο Κομπράκος έχει μπει, δεν ξέρω κι εγώ εδώ πέρα, ας πούμε. Τεχ, ο Τεχ. Πύρο Σίγμα Ταφ. Τεχ Σπάικ, GR, Τεχ True Gamer, Thanos, Toz κτλ. Έχετε μπει. Ο Δημήτρης λέει, Gamer. Και ο Δημήτρης... Δημήτρης, είπαμε, γράφετε Company of Heroes κενό 1. Μπείτε όλοι ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή ρε παιδιά, ρε εσύ Δημήτρη, μία ώρα με ρωτάς πώς μπαίνεις. Όλοι γράφουν ένα πράγμα, ένα ολόκληρο κατεβατό. Όλοι σπαμάρουν κάτι και με ρωτάς πώς μπαίνεις. Γράψε το εκεί παλικάρι μου να μπεις μέσα. Γαμώτο. Τρολάρετε, με βρήκατε μικρό και με τρολάρετε. Μπες Δημήτρη γρήγορα. Δημήτρης Γκέιμερ, δεν έχεις μπει ακόμα. Μπες και εσύ ρε Δημήτρη μέσα. Όχι, ο Γκέιμερ. Με αυτά τα λαχανή τα γράμματα. Δημήτρη λέει, δώσ' μου το κινητό σου να σε πάρω τα Kraken. Και γιατί θες το κινητό του για να το πάρεις τα Kraken. Τρολάρισε. Δεν είδε το βίντεο που έκαναν. Για ποιο? Έκανα βίντεο για τα Kraken, οι Gamers. Είναι Κυριακή αυτό σήμερα. Α, είναι Κυριακή σήμερα. Δεν έχω σηκωθεί από το πρωί, μετά έκανα live stream κατευθείαν. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό σποτάκι. Έτσι και πατάω. Πατάω και...
άμα τα γράφετε συνέχεια. Λοιπόν, and roll again. And the winner is ο Πάνος 244. Πού είναι ο Πάνος 244? Πάνος, γράψε. Πάνος, εδώ είναι ο Πάνος. Πού είναι ο Πάνος? Πάνος 244. Γράψε. Σου λένε μη φωνάζεις. Δεν φωνάζεις. Απλώς λέει πότε πρέπει να γελάσω, λέει. Την game κάνεις giveaway. Company of Heroes 1, το new Steam version. Συγχαρητήρια Πάνο. Βάλε, γράψε μου ένα μήνυμα ότι είσαι εδώ. Κοιτάω κι εγώ. Ο Πάνος λέει παραλίγο. Διαφορά λέει ένα, μια θέση. Ένα γράμμα. Ωραίος, ωραίος. Πάνος 244, εγώ το έγραψα. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, άρα μισό λεπτάκι να του στείλω το κλειδί στο παλικάρι, στον Πάνο. Στείλ του μαζί και το μπουκάλι με το νερό. Έτσι, subject. Λοιπόν. Λοιπόν, εγώ πάω να φάω και έρχομαι. Άντε πάλι, ναι. Λοιπόν, και Πάνος 244, send. Τσέκαρε το email σου εδώ. Τσέκαρε το email σου, μόλις σου το έστειλα. Και πάλι συγχαρητήρια. Δεν το έχω, στείλ το μου. Στο έστειλα πάνω, τσέκαρε τα μηνύματά σου. Λοιπόν. Σήμερα πόσο έχουμε, σήμερα έχουμε 26 πρώτου το 14. Ωραίος. Okay. Αποθήκευση. GG. Καλοπαίχνιδο και πάλι το παιχνίδι. Να το ευχαριστηθείς. Checking for updates. Ναι, μας κάνει και ένα update 26 MB. Σιγά. Τι είναι αυτά τα 26 MB. Μπαμ μπαμ θα κατέβει τώρα. Μου στέλνω μισό λεπτό και να δω εδώ πέρα τη μηνύματα. Κάτσε να δω τα μηνύματα. Πάω να φάω, λέει. Καλή συνέχεια. Καλή όρεξη. Δημητρό, καλή όρεξη. Έφαγα, λέει, και ξανάρθα. Έτσι. Προτιμώ Rage 07. Θα πάμε λίγο Quantum Rise. Quantum Rush. Να δούμε τι έχει γίνει το παιχνίδι, αν έχει φτιαχτεί, αν έχουν αλλάξει κάποια πραγματάκια. Εν τω μεταξύ, μου λέει να δω τη φωτογραφία. Πού έχει στείλει φωτογραφία, λογικά πρέπει να έχει στείλει στο τέτοιο. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που μου στέλνετε παντού μηνύματα. Παντού όμως. Λοιπόν, κάτσε να κλείσουμε από εδώ πέρα και το αυτό εδώ της Blizzard. Okay. GG. Μισό λεπτό και να κατεβάσουμε το game. Είναι 26,3 MB. Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω λίγο, εσύ, ο Νίκ, στην σελίδα που μου έστειλε κάποιες φωτογραφίες, ποιος είναι? Γεια σου Κομπράκο, καλή συνέχεια με πολύ game και καλά γκάζια, να είσαι καλά. Checking for update, κάνει κι άλλο ένα download update, ωραία. Ποιος είναι?
Τι συμβουλές να δώσεις για τους YouTuber. Ενδιαφέρεσαι. Δεν πρόλαβα, λέει, το προηγούμενο. Παιδιά, μη με ρωτάτε. Απλά μου κάβλωσε, έχω κλειδί, το έδωσα. Έτσι πάει. Μη με ρωτάτε για τέτοια πράγματα, αφού με ξέρετε πώς λειτουργώ. Εδώ πέρα δεν είσαστε για τα κλειδιά, είσαστε για μένα. Δεν είπα εγώ ότι θα δώσω κλειδί. Είπα εγώ ότι θα δώσω κλειδί. Όχι. Λοιπόν, ο Νίκ, ποιος είναι λοιπόν που μου έστειλε 4 φωτογραφίες στο Facebook, στο σελίδα σου Greek Titans. Την game και έδωσε. Company of Heroes το 1. New Steam version. Λοιπόν, κατεβάζουμε με... Είναι πατσάκι 324 MB. Τα έχετε κατεβάσει, παιδιά. Βάλτε να κατεβούν αν δεν τα έχετε κατεβάσει. Λοιπόν, έχει, ακόμα έχει αγγλικά και γερμανικά σαν τέτοιο. Launch version 022 είναι. Game version 07498. Ναι, να αλλάξουμε και τον τίτλο. Σωστός. Quantum Rush. Quantum R. Έχεις? Όχι. Rush. Update. Αυτό είναι το κακό, ότι βάζω εγώ ένα παιχνίδι που έχω, δεν υπάρχει στο Twitch TV και δεν σου επιτρέπει να βάλεις, ας πούμε, update, ας πούμε. Σου λέει, sorry, λέει, δεν γνωρίζουμε αυτό το game, ας πούμε. Έστε, διάλαβα εδώ πέρα, βγάλει το game, τελείωσε. Εντάξει, Quantum Rush μόνο, αυτό θα βλέπετε. Μάνο λέει, άλλαξε, ναι, τι κάνεις Μάνο, καλά είσαι, μια χαρά, σταμάτη. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά, 86 παιδιά είναι μέσα, καλησπέρα σε όλους. Κάνουμε download το πατσάκι για το Quantum Rush. Μη με ρωτάτε, λέω, μη με ρωτάτε αν έχω άλλα εκεί, δηλαδή, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, εγώ μου το κέρδισα από το R Factor, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά πάνω, να σε καλά παλικάρι μου, τίποτα, τίποτα. Καλοπαίχνιδο να είναι και να το ευχαριστηθείς. Είναι strategy game, τα ξέρετε τα Company of Heroes. Έτσι, τα σπάνε τα παιχνίδια. Είναι τσιτζάτα. Είναι τσιτζάτα. Κατεβάζουμε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, για να δω εδώ πέρα τι γίνεται. Λοιπόν, Βάγκουρας 21, δες inbox, ευχαριστώ Σντούζε, λέει, και τα λοιπά. Λοιπόν, α, το δείχνει, α, το βλέπετε που κάνει download, α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι να, θα παίξουμε μέχρι τότε τόμπολα. Ωραία, τι έχει, περίμενε. Είπαμε, σήμερα έχουμε και Minecraft, μετά. Λοιπόν, μέχρι να κατέβει, θα πάμε λίγο flat out. Πάμε λίγο flat out μέχρι να κατέβει. Αλλά δεν βλέπετε. Σωστός. Λοιπόν, flat out. Flat out. Σκηνή. Αυτό τι είναι τώρα. Σε βάλερε, orcs must die. Το χαβάλι, δεν το χαβάλι, R Factor New. Όχι, αυτό. Ωραία. Σκηνή, είναι αυτό, για να δω, μισό λεπτό. Όχι, σε βάλερε, vlog. Όχι. Είναι αυτό, για να δω. Όχι, Minecraft, Orcs Must Die 2. Euro Truck Simulator. Payday. War Thunder. Άρα πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο.
Μισό λεπτά. Λοιπόν, σκηνή και αυτό είναι το flat out. Οκ. GG. Και πάμε να βάλουμε το βίντεο, την καταγραφή για τη φάτσα εκείνη, τη γαμόφατσα. Μισό λεπτάκι. Οκ. Επεξεργασία σκηνής. Κατέβα, μην είναι πιο αυτός τέτοιο. Α, κάτσε εκεί. Λοιπόν, ιδιότητες. Κάτσε να σας βγάλω και το χρώμα εκεί τώρα που έχουμε ακόμα μέρα. Και θα δείτε όμως μετά που όταν αλλάξει όλο γενικά αυτό. Να το κάνουμε 400. Άψογα. Ωραία. Οκ. Πάμε να βάλουμε το παιχνίδι μας. Καταγραφή παιχνιδιού. Και flat out. GG. Και καταγραφή παιχνιδιού. Είμαστε... Να το! Να το! Σειρά κάτω. Άψογα. GG. Είναι μέχρι να κατέβει. Είναι ακόμα στο 47%. Είμαστε 47%. Ποιο πράγμα, πριβέ. Κρεμάλα λέει. You must open a large proof. What? You must open. Sorry, teeny deep κτλ. Sorry, I love you, but δεν παντρεύομαι. Έτσι τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτσε να το βάλω αυτό στην άκρη. Λίγο βέβαια, θα προλάβουμε να παίξουμε πάρα πολύ. Ας το εδώ πέρα για να το βλέπω το παιχνίδι και πάμε να τρέξουμε μία flat out. Νομίζω ότι παίζει και με το select single player. Continue καριέρα. Go. Car dealer statistic. Θέλω να τσεκάρω κάτι. Όχι. Go race. Bonus. Λοιπόν, για κάτσε να τσεκάρω κάτι θέλω. Πατήσαμε. Για να δω. Ναι. Πάντως το Quantum Rush δεν παίζει με τιμονιέρα, έτσι θα το ξέρετε αυτό. Θα δοκιμάσουμε. Θέλω να δοκιμάσω κάτι γιατί δεν ξέρω. Ω, μαλακία. Ναι. Ωραία. Κάπως πήγε. Πρέπει όμως να βγούμε έξω, να πάμε να αλλάξουμε την τιμονιέρα. Χειριστήρια παιχνιδιών, ιδιότητες, ρυθμίσεις και το πάμε πάλι στα 270. Εκεί. Κλείσιμο. Οκ. Οκ. Και πάμε. Έτσι κι αλλιώς είμαστε στο 62%. Και continue event. Τι έκανα τώρα βασικά, σταμάτησα το, πώς το λένε, τον έβαλα να πηδήξει, σταμάτησα το γκάζι όμως. Παπάρια μάντολες. Και που το έκανα. Ωραία, και continue event. Και πώς θέλει πιο λίγο, για να δω πόσα ανάποδα, για κάτσε να το τσεκάρω. Μαλακία. Και πόσο κάναμε, 40 εικό. Λοιπόν, continue και 82,56 αυτό. 6 του μενού. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κανέναν αγώνα. Go race. Bronze. Εδώ βλέπετε εδώ τι έχουμε κάνει. Πρώτο. Πάμε εδώ. Είναι, τελείωσε play κιόλας. Πάμε να τρέξουμε αυτό και μετά πάμε για Quantum Rush. Εδώ έχει και λίγα drift. Μπράβο μαλάκα! Το reset, τι είχα βάλει για reset. Όλα καταστρέφονται εκείνο, δεν καταστραφότανε. Πήγε ρε παπάρα. Πήγε ρε. Όλοι εδώ είναι. Έρχομαι, γατάκια.
Όχι, κάτι μου λείπει από μπροστά. Να σου πω τίποτα για την στο Warrior 3. Το γύρισα σε Racing, μέχρι να κατέβασα το παιχνίδι, εντάξει, το Blade, αυτό ήθελα να έκανε download. Ποιο? Το Rush, το Quantum Rush είχε download. Αχα. Έκανα ένα update. Ναι, ξέχασα από κινήτρο, ρε. Ρε, φύγε από εδώ, ρε, γατάκι. Έχω μια ρόδα που πάει και δεν πάει. Πάρτα, σ' άρεσε! Έλα, 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 έτσι, έτσι. Έλα, 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 δώσε. Έτσι, φύγαμε και είμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι. Και μετά θα βγεις τελευταίος. Φύγε ρε, φύγε ρε. Ωραία, καμότο. Πάει και δεν πάει, φαντάζεται να πει. Έλα, όριος. Το μεταξύ δεν χρησιμοποιούμε τον νίτρο, άστο να υπάρχει τον νίτρο για καλό και για κακό. Φύγε μόλι παπαριά από πίσω μου. Μη σου πω τίποτα και την πιά σου την χορεύτρια. Έχουμε και λίγο νίτρο. Ωραία τα drift. Αυτά είναι flat out να πούμε. Παλιές καλές εποχές. Και πάμε για τον 5ο-4ο γύρο τώρα. Ου, πάρ' το βαρέλι. Κομμάτια όλα τα μάτια, τα σπάσαν όλα, όλα τα σακατέψαν όλα οι φλάκες. Το εντάξει έχει δρόμο από εκεί, αλλά δεν ξέρεις άμα πηγαίνει. Άμα μπορείς να πας. Και που μάλλον έλανε. Και τώρα πάμε για τον τελευταίο γύρο. Ωραία, κουλτουριάρικα πράγματα. Έλα, έτσι. Το πληκτρολόγιο σου λίγο, το πληκτρολόγιο σου λίγο. Sorry. Πρώτη. Έτσι. Και πάμε για Quantum Rush. Λοιπόν, και εγώ θα σε κλείσω πάνω να τραβήξω κανένα βίντεο που θέλω. Έγινε. Yes. Άντε. Τα λέμε. Έγινε. Έλα, γεια. Και φυσικά πετάχτηκα και απ' έξω και μην χάσω τελευταία στιγμή και κοτίνου. Η Τάνια Γκράχαμ βγήκε με τον Bullet δεύτερη. Ωραία. Ο Ρέι Σμιθ, Φρανκ Μπέντον και Κάντι Ντάγκερτ. Και έχουμε και replay. Έξι του μενού, yes. Και πώς πάει τώρα, έτσι, με τα φελάκια. GG! Congratulations και τα λοιπά και πήραμε και άλλα χίλια. You have unlocked fair grass run. Okay. Και εδώ σου λέει και τι λεφτά επιπλέον πήραμε. Πολλά λεφτά μου έδωσες, ρε. Ωραία. Και πάμε τώρα πίσω. Και quit game. Και πάμε για play. Άρα αυτή τη μονιέρα το μεταξύ, πόσες φορές έχει αλλάξει από ένα στο άλλο. Πολλές φορές. Ντάλε πολύ. Ωραία. Λοιπόν. Τι λένε εδώ. Από Δευτέρα λέει θα δούμε, δεν ξέρω ακόμα λέει, με λένε μαλακίες από εκεί που την πήρα. Έρα ρε Νικολιό, πού είσαι ρε. Χιονίζει πάνω. Τα βλέπεις, αυτά είναι. Ρε εσύ, πού έχεις χαθεί. Γιατί έχεις χαθεί έτσι.
Λοιπόν, τη Δευτέρα λέει και τα λοιπά, που κατεβάζουμε το Quantum από τη σελίδα του Quantum Rush. You want a jet πάλι εδώ πέρα. Νίκο λέει πότε θα έρθει η μετρική, λέει να κάνεις επιτέλους να κάνει ένα live. Μάνου λέει μπορώ να μπω στο Minecraft server σου, όχι. Άμα δεν σου δώσουν άλλη σπάσου στο κεφάλι. Από πού το κατεβάζω το Quantum, από τη σελίδα. Πας στο Google, googlάρεις το game, Quantum Rush και σου βγάζει τη σελίδα του. Λοιπόν, και play. Και πάμε. Και φορτώνει. Και μπήκαμε. Και παιχνίδι. GG! Ναι, θέλει και τα password. Και login. Το πάτησα, δεν το πάτησα. To the same damage against shield and armor. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Το όνομά μου είναι... Δεν θυμάμαι. Θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Έχουν φτιάξει τίποτα άλλο. Την αρένα όχι, δεν έχουν φτιάξει ακόμα. Πάμε λοιπόν για speed race. Dragoman λοιπόν. Dragoman. Και μπαίνετε. Μπείτε. Και πάμε στο canyon. Πάμε στο canyon. Ποιος λέει παίζει κρεμάλα, λέει. Είδα το password σου Μάνος. Έτσι ακριβώς, Γκρέμερ. Έτσι ακριβώς, Δημήτρη. Μόλις λέει, σας έγραψα, λέει, τι έγινε με τη μητρική Μάνο, χάθηκα, ήμουν εκτός σε μέρος χωρίς ίντερνετ. Αυτά είναι τα άσχημα. Αυτά είναι τα άσχημα. Μπείτε. Για μπείτε μέσα. Να, ο Goldsworth μπήκε. Μπείτε. Άνω λένε μη δεσμεία στο chat. Σε ποιο chat? Goldsworth. Λέει θα μπω λέει από το account του. Λέει αυτό lol είδα το password. Λέει μην το πεις σε κανένα Δημήτρη. Λέει ποιος παίζει κρεμάλα. Κανένας λέει. Κάτσα φέρω και μια σόδα για να χωνέψω τα φαγητά που έχω φάει. Τα πολλά φαγητά που έχω φάει. Μαζί με τον καφέ. Εν τω μεταξύ, μ' αρέσει πάρα πολύ, είμαι αρκετά ευχαριστημένος που είδατε το unboxing με το Kraken που έκανα. Το παιχνίδι του Company of Heroes, το 2 που είδατε, που σας άρεσε πάρα πολύ και μ' άρεσε που σας άρεσαν δηλαδή τα παιχνίδια, έτσι, και τα βίντεο μάλλον πια παιχνίδια, τα βίντεο και τα δύο. Σου άνοιξα λέει προσωπικό. Σου άνοιξα προσωπικό, κάτσα να βάλω το Billigant. Close, πιο προσωπικό. Α. Έλα. Έλα, γορίνα μου. Τι γίνεται, δεν είχα συνδεμένο τίποτα γι' αυτό δεν το σήκωσα. Έλα ρε γάμο, το σέχασα και λέω, πού είναι, λέω, τι έπαθε. Μπίλκαντ σε έβαλα, όχι, λέω, εσύ λέω, γενικά τι έπαθες. Γι' αυτό. Σέχασα, λέω, τι έγινε, λέω. Δεν ήμουν εδώ, ρε, έλειπα. Αυτό δεν το ξέρα, ρε, γι' αυτό λέω, τι έγινε, λέω, πού χάθηκες. Μπείτε μέσα. Έλειπα. Πέρασες καλά. Αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Α, μπράβο. Μια χαρά. Αυτά είναι. Μπείτε ρε μέσα, ρε! Εν τω μεταξύ, Goldsworth, το είδα αυτό που έγραψες. Δεν μπορώ να σου απαντήσω κάτι στο συγκεκριμένο αν θα δουλέψει ο σερβερ. Γιατί στο Raze 07 που προσπάθησε, άνοιξα port, έκανα κανόνες κτλ. Δεν δούλεψε. Και προσπάθησε και ο Jim και να ανοίξει και αυτό σε πόρτα στο Raze 07, ούτε και σε αυτόν δούλεψε. Δεν δούλεψανε. Εκείνη το κακό, ότι δεν δουλέψανε, ενώ με το R-Factor και με το Minecraft που έκανα κατευθείαν, άνοιξα port, δουλέψανε κατευθείαν όλα. Στο Raze 07 όχι. Δυστυχώς. Ο Μάνος λέει αντιγράφει τον Μιτσάρα. What? Σε τι πράγμα. Δράγωμα λέει δεν βρίσκω το download και για beta key μου λέει. Αυτό είναι, beta key. Αυτό θες. Εν τω μεταξύ... Είναι μέχρι... Λοιπόν, είμαστε στο race, παιδιά, ελάτε εκεί που λέει race. Να δούμε κιόλας αν έφτιαξε και το lag που είχε. Μαζί μου έχεις lag στο Skype, σ' ακούω μισό. Ναι. Δεν κάνει τίποτα, όχι δεν κατεβάζει, εντάξει. Να και ο Billigant. Μπήκε.
Ωραία, και ξεκινάμε σε 17 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να μπείτε μέχρι 6 άτομα, νομίζω μπαίνουν, μπορούμε να παίξουμε ταυτόχρονα. Δηλαδή τώρα είμαστε από 3 ξεκινάει και μπορούν να μπουν και άλλα άτομα. Άρα, δηλαδή μπείτε. Τίποτε δεν το έχετε και άλλα άτομα. Μπείτε. Με τη μητρική παιδιά ήρθε χαλασμένη και περιμένω να μου στείλουν καινούργια που να μην είναι χαλασμένη. Δεν έγινε τίποτα σπουδαίο, απλώς θέλει υπομονή. Αυτό, δυστυχώς. Και ξενερώσαμε τη ζωή μας. Και ξενερώσαμε τη ζωή μας. Όπα, έλα. Έχει βροχές. Τι είναι αυτά. Ωραίο ήχος. Τι καιρό έχει τη συζυγή κάτω. Ήλιο. Ήλιο έρθε. Γάμο το κερατό του γαμού. Χιονίζει. Κολόφαρδι. Πόσα κουμπιά έχει ρε. Έχει μπόλικα. Άγια, μόνο το λάξι σου μέσα. Πολύ λάθος. Βασικά δεν ξέρω αν ευθύνεται και το live stream που κάνω. Σίγουρα ευθύνεται, εγώ σου σκέφτησα αυτό το χαράρι. Την κλείσεις εσύ, την έχεις. Ναι, νομίζω ναι, ναι. Πρέπει να βάλεις κάποιον άλλο να την κάνει. Περάσω τώρα. Με δουλεύει το game. Με χάσαμε εδώ, εντάξει δεν πειράζει, έτσι όπως πήγε. Και είναι ωραίο game ρε γαμώτο, αλλά γιατί να πηγαίνει έτσι. Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο game. Μου θυμίζει άλλα έτσι στυλ, υπήρχε παλιά ένα, το έχω κάπου. Πρέπει να το βρω, να το βάλω, να το δείτε. Όπου έχεις, πώς το λένε, έχεις κάτι σαν boat. Αντιγραφή του Wipeout. Με boat. Όχι, το Wipeout ήταν έτσι, πριν 15 χρόνια. Με κάτι βάρκες και καλά οχήματα που τρέχανε σε κάτι νερά, λάβες, αυτό δεν λες. Όχι, στο Wipeout λέω. Ήτανε το παιχνίδι ναυαρχίδα του PlayStation. Όχι, αυτό που σου δέναν σε coin op. Και δεν είναι ωραίο, αλλά έχει αυτό το λαγκάρισμα, αλλά τώρα αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω άμα είναι λόγω παιχνιδιού ή αν φταίει λόγω του ίντερνετ, γιατί λένε κιόλας ότι κι άλλοι κολλάνε καμιά φορά από ό,τι είχαν πει κάποια παιδιά μέσα στο live. Δεν ξέρω, γκολτ κολλάς. Και είναι ωραίο ρε γαμότο, εμένα μ' αρέσει. Έχει πλάκα. Πώς είναι και το Sonic All-Star Race, Transform και τα λοιπά. Έτσι. Έχεις spammers στο chat, να ξέρεις, από το εξωτερικό. Κάντου σε ένα kick, ένα timeout. Μπαίνουνε μετά από 300 δευτερόλεπτα. Μπα, προχθές που είχε έτσι με τους gamers στο live που τους έκανα timeout, δεν ξέρω αν εμφανιστήκαν. Και εμένα ξαναπήκανε και τώρα τους κάνω και ban. Κάντους ban. Αυτό έκανα. Είμαι κακός, δεν μ' αρέσει να το κάνω. Ο Bill Gunn λέει λακάρει πάρα πολύ μέσα στο game. Λάγκαρε πάρα πολύ μέσα στο game. Αυτό είναι το κακό. Εντάξει, λέει δεν το λες αντιγραφή, αλλά εκεί είναι το concept. Ωραία ήταν το Star Wars 1, racing, τέτοιο στυλ. Ποιο ήταν αυτό ρε παιδιά, το έχω το μεταξύ το παιχνίδι, είναι αυτό που... Κάτσε ρε, πρέπει να το έχω μισό λεπτό για να το δείτε. Κάτσε να κάνω μία back. Να δείτε για ποιο game σας μιλάω. Περίμενε. Είχε το Star Wars με τα Pod Races.
όχι, όχι, άλλο, άλλο, περίμενε, περίμενε. Six, όχι, όχι, περίμενε. Sega, όχι. Όχι, 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 Sonic 4, περίμενε, όχι, Hydro Thunder, το βρήκα, Hydro Thunder. Λοιπόν, εδώ πέρα πάντως λαγκάρει ακόμα πάρα πολύ, άρα δεν γίνεται να παίξουμε. Κάτσα να το βγάλω αυτό λίγο να σας δείξω το τέτοιο τουλάχιστον, να σας δείξω πώς ήταν το Hydro Thunder. Γαμώ τα παιχνίδια. Λαγκάρει πάρα πολύ. Όταν παίζει single player δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, Hydro, να το. Απλά δεν ξέρω το άμα... Hi, choose your track. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε πώς θα δουλέψει. Μη υποστηριζόμενο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα. Για να δούμε εδώ, θα το πάρει τώρα αυτό, καταγραφή παιχνιδιού. Οκ, Hydro Thunder, ωραία. Ωραία, οκ. Τελείως κάτω. Ωραία, βγάζουμε αυτό το race. Και λογικά θα δούμε τώρα αν θα το πάρει. Μισό λεπτό να μετακομίσω αυτό, από εδώ. Και πήρε. Βλέπω όχι. Ωραία, θα το κάνουμε διαφορετικά. Μπορεί να το πάρει με άλλο στυλ. Για μισό λεπτό, αφαίρεση. Οκ, εσύ. Και πάμε να κάνουμε καταγραφή οθόνης. Οθόνης. Οκ. Οκ. Άρα πάμε να το τρέξουμε τώρα. Να το. Τώρα το πήρε αυτό. Είδατε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Καταγραφή οθόνης. Έλα, τέρμα κάτω, σειρά κάτω. Τελείως κάτω. Και πάμε. Μισό λεπτό να το καταγραφεί συμβατότητα, όχι, οκ, οκ, και επεξεργασία σκηνής. Για να δούμε, εκεί και εδώ έτσι, ωραία, GG. Καταγραφή οθόνης το κάνει, αλλά στο game είναι τώρα το θέμα πώς το παίρνει. Το κάνει έτσι. Να δω άμα θα το... μπορείς να το τραβήξω. Όχι. Τώρα θα το δείτε για λίγο έτσι. Greek Isles! Choose your boat! Midway! 3, 2, 1, go, go, go! Come on, 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 come on
μάτσα τρίτος. Αχ, τα αυτιά μου. Τι αν θα κάνει. Λέω, θα μάθει όλος ο πλανήτης στο Skype μου και όλων των φίλων σου το Skype ή θα το βγάλει να μην το βλέπουμε. Το βγάλα. Το έδειχνε τελικά όλο, ε. Γιατί εμένα έδειχνε άλλο τι βλέπατε. Αυτό γενικά είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό το τρίτο χάρτη. Ωραίο παιχνίδι. Αυτό ήταν παιδιά παλιά σε coin-op. Αυτό ήταν παλιά σε coin-op. Ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο game. Και είναι ακόμα ωραίο game. Λοιπόν, άρα πάμε R Factor γιατί δεν. Το Quantum Rush με στεναχώρησε. Λοιπόν, τι έκανες τελικά, αλλά δεν έχεις κάνει τίποτα ακόμα. Λοιπόν, R Factor. Με το F1 Action προσπαθήσαμε χθες να παίξουμε, έκανε κάποιο πρόβλημα. Άρα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, dedicated server. Για μπείτε μέσα στο R Factor. Είναι το S. Μισό λεπτό και να σας το πω. Είναι το SR. Όχι. Περίμενα να βάλουμε. Lienz. Μπείτε. Lienz Festival 2006. Αυτά θα βάλετε όλα. Και... Remove και βάζουμε τι είχε βάλει το Riez Razor. Add. Ωραία. Και config. Option. Μπείτε να τρέξουμε. Ο Σέβερ είναι ανοιχτός. Μήνε είπε πώς θα παίξεις. Λέει μάνα βοήθα. Λέει στο R Factor. Λέει μαζί με τα mod. Δεν είναι mod αυτό παιδιά. Δεν είναι κανονικά το game. Δεν έχει mod κανένα. Μπαίνετε απλά να παίξουμε. Μπείτε να παίξουμε. Λοιπόν και R Factor. Εδώ είμαστε. Να φτιάξω λίγο και την εικόνα, να φτιάξω λίγο την κάμερα. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, επιλογή και έτσι εκεί, να τσαπάρουμε άλλο χρώμα. Ωραίος, GG. Και τρέχουμε και το game. Μπείτε, τα αυτιά μου λέει. Λοιπόν, αυτό εδώ έχω. Αυτή είναι εδώ. Την Oxian. Το οποίο είναι... Oxian. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θυμάστε, connect, join, Lienz θα βάζετε. Έτσι, Lienz. Δηλαδή εδώ πέρα που λέει ο server, μισό λεπτά για να το δείτε. Εδώ, έλα, refresh. Λες Motorsport EU. Χθες εδώ μεταξύ μίλησα με το Jim, τον Παρίσι. Είχαν τους αγώνες χθες. Στο εξωτερικό. Νίκος. Έλα. Α, λέω, μου το είπες. Α, πότε ρε. Αφού χθες το βράδυ έγινε, σήμερα μίλησαμε. Μου το έγραψε στο Skype νομίζω. Ναι. Για να δούμε. Κάνε refresh. Μπήκε κανένας, όχι ακόμα. Μάνο λέει βοήθα, λέει... Λοιπόν, Μάνο, θα σε κλείσω να πάω να φάω. Έγινε, καλή όρεξη. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους. Έγινε. Lienz Festival 2006. Θα βάλετε λοιπόν πάνω στην κατηγορία, θα βάλετε να βλέπετε Lienz Festival 2006. Να μην βάλετε κάτι άλλο και παίζουμε. Load game. Και διαλέγετε εδώ αμάξια από αυτά εδώ μόνο που έχει. 1, 2, 3, 4, 5, δεν υπάρχουν άλλα. Έχει διάφορα εδώ όμορφα αμαξάκια. Έχει το Evo, έχει το Conti Factory Team, La Fontaine Equip και Lunara Espana. Εντάξει, εγώ βάζω αυτό γιατί έχει μέσα και το κόκκινο, αλλά βάζω το άλλο το αμάξι και μου βγάζει αυτό. Και κάνουμε load. Και... Μπήκα. Λοιπόν, μπαίνετε. Όχι τον demo. Ωραία, μπαίνει και ο τέτοιος σε ένα λεπτό. Τι λέει, είπες πως θα έπαιζες Minecraft. Βεβαίως είπα πως θα έπαιζα. Και όχι είπα πως θα έπαιζα, είπα πως θα παίξω Minecraft. Βεβαίως. Θα παίξουμε και Minecraft. Αλλά πάμε λίγο να οδηγήσουμε. Μπείτε λίγο μέσα να τρέξουμε λίγο γκάζι. Ωραίο, σωστό. Να μπούμε να κάνουμε λίγο αγώνες. Να τρέξουμε λίγο. Για να δω. Εντάξει, καλά είναι εκεί.
Η κατηγορία είναι Class RC3. Α, μπήκε και ο Πάνος. Μέσα είναι και ο Πάνος. Πάνος! Είναι μέσα και ο Πάνος. Αρχίζετε να μπαίνετε, παιδιά. Μπείτε. Είναι και ο Πάνος μέσα. Άρα, εδώ είναι κάτι που δεν δημιουργεί γενικά πρόβλημα. Για να μας πει, είναι όλα okay. Νάτος μέσα. Ο Μητσοτάκης λέει να παίξει Assassin's Creed. Ο Φλωρούμπας. Ο Φλωρούμπας με τι πάει να μπει. Εδώ είναι. Πάνω, για ξεκινά. Για βγες έξω. Ωραία, οκ, βγες, βγες. Λοιπόν, Greek, τρέχει κάτι μεσά, να νούλα γιατί την αναφέρεις πολλές φορές εσύ λέει. Μάνο, λέει, παλεύεις, λέει, θα μπει κανείς, μόνο Τζιμ και ο Πάνος, λέει, θα έμπαιναν. Θα μπουν και άλλοι. Ωραία, λέει, την Ανούλα να είναι κάτω Μάνο. Να φτιάξει. Α, ναι, και την τιμονιέρα. Σωστός. Να κάνω load. Load. Τώρα είμαστε κομπλέ. Τώρα έχω και κόρνα. Για να δω. Race. Έχω και κόρνα. Πάμε. Γύρισα. Καλώστηνα. Καλώστηνα 96. Μπες και εσύ μέσα. R Factor. Έλα, έλα. Είδες, μπήκε μέσα 96. Ορίστε, βγήκαμε εμείς κατευθείαν τα και. Okay. 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 Μη γελάτε ρε. Κάπου εγώ την έχω 2.70. Φλωρούμπα! Φλωρούμπας! Σε έχω στο Skype! Για πες μου λίγο! Στείλε μου μήνυμα!
Πού είναι το αστείο, λέει ο άλλος, να πούμε. Πού είναι το αστείο, λέει. Φλωρούμπας! Λιένς 06. Λιένς. Λιένς. Όχι, μάνα, δεν με έχεις. Σου στέλνω ένα μήνυμα εδώ. Τσέκαρε λίγο τα μήνυματά σου. Τι φταίω εγώ, να πούμε, εγώ φταίω που πήρα το ντουβάρι. Να, το νούμερο 69 πάλι εδώ πέρα. Άντε από εδώ πέρα, ρε. Λοιπόν. Άντε πάλι. Τρολεράδες. Να και ο Σκούς, και ο Σκούτρας, Σκούτας. Έλα, καλησπέρα. Είναι κι άλλος λοιπόν μέσα, τρεις είμαστε. Ξεκινάμε πάντα κουλτουριάρικα. Πάντα. Oh. Α, ναι ρε, αυτά είναι άλλα μάξι. Αυτά πρέπει πιο μακριά να φρενάρεις. Να κι άλλος. Καλά πάμε, ωραία έχουμε ξεκινήσει. Μάνο λέει, λήξε λίγο τα κορίτσια, λέει, να... Τι λέτε ρε! Γράφετε μωρέ τρολεράδες. Το ξέρετε με έχετε κανένα μπορώ να οδηγήσω. Καθίστε λίγο καλά ρε. Καθίστε ρε φρόνημα ρε. Ωραία και ανάποδα. Ναι λέει μπήκα επιτέλους. Ωραία. Ωραίος. Βέβαια έχω τραυματισμένο αμάξι γύρω γύρω ρε μαλάκα. Γύρω γύρω είναι. Σώσαμε. Ναι, αλλά έτσι δεν μπορούμε να τρέξουμε. Μπαίνουμε μέσα, γιατί το αμάξι μας έχει ένα θέμα. Λοιπόν, εδώ πέρα πηγαίνουμε τώρα και μας βγάζει εδώ κάτω δεξιά που βλέπετε κόκκινο. Γιατί πατάω race και δεν κάνει τίποτα. Τι είναι πατάς race και δεν κάνεις τίποτα, δεν γίνεται να μην κάνει τίποτα. Πίσω. Έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Άνοιξε ο σερβερ. Ναι, ανοιχτός είναι, παιδιά. Ανοιχτός είναι. Και εδώ λέει, μας κάνει και τέτοιο τώρα. Ωραία. Λοιπόν. Είναι το... Σου βγάζε Λιένς 2000. RFS. Και η data. Περίμενε. Λοιπόν.
Ωραία. Λοιπόν, Manor Race 07 έπαιξες, όχι ακόμα, δεν έχουμε παίξει. Ρε τι παίζει, είναι το R Factor. Πού σε ρε Manor, λέει κουλτουριάρι, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε έναν σωστό γύρο. Τι λένε εδώ, δεν γίνεται λέει, να τρέξω με gearbox manual. Όχι, όχι, όχι παιδιά, δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχουν βοήθειες, δεν υπάρχει τίποτα. Τρέχετε κανονικά. Manual είναι έτσι κι αλλιώς. Manual. Απλά επιλέγεις, πηγαίνεις στα settings και επιλέγεις τα κουμπιά. Δεν υπάρχει αυτόματο. Δεν μπορεί. Μπαίνει κι άλλος. Ωραίος. Α. Ναι, δεν είναι, δεν είναι αυτόματα και τα λοιπά. Παίζετε εσείς, εσείς αλλάζετε ταχύτητες. Εσείς θα μάθετε να οδηγείτε εδώ πέρα μέσα. Να και ο Τζον. Να και ο Γιάννης. Είμαστε ήδη μέσα 4 αμάξια. Ωραία, GG. Συγκεκριμένα αυτοκίνητα έχουν διαφορετικό στυλ οδήγησης και φρεναρίσματα κτλ. Και θέλουν λίγο περισσότερη προσοχή από τα άλλα. Μπαίνετε μέσα και επιλέγετε κουμπιά που θέλετε για να παίξετε, να οδηγήσετε, να στρίψετε, να ό,τι θέλετε γενικά να κάνετε. Έτσι, τσεκάρετε το. Λέει ο Μάνο που εκεί λέει και έφτιαξα λέει Μάνο λέει με ο Gold's War και έφτιαξα σερβερ στο 0.7 όπως σου είπα. Πώς γίνεται αυτό? Τι του κάνες? Είμαστε 5 άτομα μέσα λοιπόν. 5 άτομα και τι είναι τώρα αυτό? Είμαστε στο warm up και πάμε race. Attention grid, all non-essential personnel leave the grid now. Ωραία. Μην κουνιέστε, μην κουνιέστε, μην θα κάνεις άκυρη κίνηση. Ρέις είναι. Ωραία. 6, 5, 4, 3, 2. Να δούμε λίγο τα λάστιχα. Ρε, με το πράσινο. Έκανε τη σκουαλιφάι. Είναι δεξιά μου, να το να. Ναι, φωτιά πήρες γιατί μάλλον του δώσες πολλά γκάζια και τελικά έσκασε ο κινητήρας. Παιδιά, δεν έχει βοηθήματα εδώ. Παίζουμε κανονικά, όπως είναι σαν να παίξετε Race 07. Το αμάξι δηλαδή παθαίνει ζημιά, καταστρέφεται. Να και τα ανάποδα τιμόνια που λέγατε χθες ότι θέλατε drift. Πάρε και λίγο drift. Και ας είναι και μπρος το κούνα. Δύο μήναμε μόνο. Δύο μόνο. Μπαίνετε, όσοι το έχετε μπαίνετε σιγά σιγά. Καλακία μου. Ναι, 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 Κάικη, γιατί όπως το πες, κατέβασες ταχύτητα και το κάψες.
Αν ας πούμε είσαι Τετάρτη και του κατεβάσεις Τρίτη, Δευτέρα, ας πούμε Πρώτη και τα λοιπά, και στον κινητήρα κατευθείαν. Δεν συγχωρεί εδώ πέρα, δεν υπάρχουν βοήθειες και τέτοια πράγματα. Τις ταχύτητες γενικά πρέπει λίγο να το συνηθίσετε σιγά σιγά. Γι' αυτό και τον σερβερ τον έχω συνέχεια ανοιχτό. Για να μπορείτε να μπείτε, να παίξετε και να μαθαίνετε σιγά σιγά το παιχνίδι να οδηγείτε. Δηλαδή φανταστείτε ας πούμε να είχαμε σερβερ στο iRacing. Μόνος μου τρέχω. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Δεν το πήρα χαμπάρι, ας κάνω τουλάχιστον ένα γύρο έτσι για το καλό. Έλα. That was a 233.07. Ωραία. Και έξι του monitor. Ωραία. GG. Και πάμε στον επόμενο. Λέει, Μάνο λέει, ρε 07, μετά να δούμε αν δουλεύει ο σερβερ. Περίμενε. Όταν ανοίγει σερβερ, χαίρο πολύ, ανοίγει ο σερβερ. Όπως έχεις κάνει την decayed server, μπες μέσα στο παιχνίδι. Εάν δεις μέσα στο παιχνίδι τον σερβερ σου, κομπλέ, οκ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δίπλα γράφει 5.000 ping. Αυτό πρέπει να μειωθεί, το 5.000 ping. Ότι φαίνεται ο σερβερ, φαίνεται. Δεν πέφτει αυτό και μένει 5.000 και έτσι δεν μπορούμε εμείς να μπούμε μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Go next race. Πάμε στο Montreal τώρα, Καναδά, Grand Prix. Δεν με αφήνει, λέει. Ναι, τώρα δεν είμαστε σε αγώνα. 96, μπες μέσα. Να μπούμε, λέει, 07. Ωραίος Μάνο, λέει. Με αυτό λέει, που κάνεις, έτσι δεν είναι drift. Είναι power slide. Εντάξει, Μάνο, λέει, με ένα στροφές, λέει, μου φεύγει συνέχεια. Θέλει σιγά-σιγά, παιδιά, να συνηθίσετε το αμάξι. Έχει τελείως διαφορετικό στυλ, επειδή είναι αγωνιστικά κτλ. Αλλά δεν πάνε έτσι όπως νομίζετε. Disqualifying. Παιδιά, έκανε disqualifying. Γιατί έκανε disqualifying? Ο Τζον έκανε disqualifying. Γιατί? Να μπήκε και η 96 μέσα. Λοιπόν, μ' αρέσει λέει ο τίτλος, λέει Quantum Rush. Οπ, ναι, σωστός. Ναι, να μου τα λέτε αυτά. R-Factor Server. Χαλαρά. R-Factor, ωραία, update. Είμαστε GG. Εγώ κάνω λέει host μέσα από το game. Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό. Κάνεις πάλι host μέσα από το game, είτε κάνεις dedicated server. Εσύ μπαίνεις κανονικά γιατί είσαι σπίτι σου, ας πούμε, κτλ. Και στο dedicated server να κάνεις πάλι μπαίνεις μέσα κανονικά. Αλλά οι υπόλοιποι δεν μπορούν να συνδεθούν γιατί πιάνει 5.000 ping. Όταν ανοίξεις κανονικά port, πρέπει να πέσουν όλα αυτά τα νούμερα. Πρέπει να πάει, ας πούμε, 100, 250, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτή είναι η διαφορά. Server βλέπεις, dedicated ανοίγεις. Μέσα στο game το βλέπεις, αλλά είναι 5.000 ping. Και έτσι δεν μπορούμε να μπούμε. Εγώ έκανα host, λέει, μέσα από το game, dedicated server, πώς κάνω. Υπάρχει κάποιο link. Υπάρχει μέσα αυτό το dedicated server. Το απαντάς, δηλαδή, να ξεκινήσεις το παιχνίδι, του λες dedicated server. Μπορώ, λέει, να παίξω με τον demo. Δεν νομίζω, Μίμης. Κατέβαζεις, λέει, από τα Steam Tools το Dedi server. Home host δεν είναι καλά. Λοιπόν, πάμε. Γενικά θέλει τέτοιο, τέλος πάντων, next season. Τώρα πάμε για τα qualifying. Με προσοχή, παιδιά, με προσοχή. Όταν βγαίνετε έξω, προσέχετε γιατί υπάρχει κόκκινο. Δεν πρέπει να βγείτε γιατί υπάρχει κόκκινο φως. Προσέχετε, έχει κόκκινο φως. Άμα έχει κόκκινο φως, μην βγείτε. Έχει κόκκινο φως. Βγήκανε με το κόκκινο φως. Δεν πρέπει να βγείτε. Εδώ, ο Πάνος πάει δεξιά. Πού πάρε τρολερά. Περιμένετε εδώ να φύγει το κόκκινο φως και μετά βγαίνετε. Αγώνας είναι κανονική. Τώρα φεύγουμε. Μπαίνει κι άλλος, ο Mr. Κορέζ. Κορέζ εφένα. Ας πούμε εδώ πέρα τώρα μπροστά και όλα εδώ κάτω δεξιά βλέπετε τα λάστιχα. Τα λάστιχα θερμοκρασία τους είναι 39-37, ανεβαίνει σιγά σιγά. Αυτό δηλαδή τι σημαίνει ότι τα λάστιχα μας δεν είναι ακόμα σε κατάσταση θερμοκρασίας που πρέπει να έχουν για να δουλέψουν καλά. Να έχουν καλά κρατήματα. Είναι λέει περίεργο ακόμα, δεν το έχω καταλάβει. Όταν βγαίνετε απ' έξω υπάρχουν φώτα. Κανονικά σαν να βλέπετε αγώνα φόρμουλα. Φώτα. Κόκκινα δεν βγαίνετε. Μετά. Βλέπετε τα λάστιχά σας, σιγά σιγά να ζεσταθούν τα λάστιχα. Οδηγούσε ο πατέρας μου, όχι εγώ λέει.
Με έκανε disqualify, λέει. Οδηγείτε μετά normal. Βλέπετε τα σημάδια στις στροφές. Πού σας λέει να πατήσετε φρένο. Πατήστε λίγο πιο νωρίς. Για να δείτε, όπως εγώ, ας πούμε, τώρα εδώ πέρα, το σταμάτησα πιο νωρίς, έβαλα και πρώτη γιατί θα το χάνα. Σιγά σιγά θα μάθετε λίγο το στυλ του αμαξιού και θα οδηγήσετε. Όσοι δοκιμάσετε keyboard, θα είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να δουλεύει πάντως με το χειριστήριο. Και τώρα πάμε για την κίνηση, για την μεγάλη την ευθεία πριν τον τοίχο των πρωταθλητών. Κουλτουριάρικα πράγματα. Είμαστε ήδη 5 άτομα μέσα. 5 άτομα, μπείτε κι άλλοι. Πρέπει να αρχίσουμε να πηγαίνουμε δυνατά, να μάθουμε να οδηγάμε. Λοιπόν, πιο νωρίς τα φρένα. Γιατί εδώ το εσάκι είναι πάρα πολύ κοντό, είναι πάρα πολύ απότομο. Άρα πρέπει να αρχίζετε να συνηθίζετε λίγο. Μην πάτε δηλαδή στροφή, αλλά arcade. Δεν είναι arcade. Όπως και το Race 07, δεν είναι arcade. Δεν με αφήνει να αγκαζώσω. Βγάλε το τέτοιο. Μπαίνεις μέσα κανονικά. Δεν σε αφήνει να αγκαζώσεις. Πρέπει να βγάλεις τα speed limits. Έχει όριο, όριο στα pit stop. Και πατάς το κουμπάκι όταν θέλεις να μπεις, για να μην κάνεις λάθος και φας μια ποινή. Ή το απενεργοποιείς όταν φεύγεις από τα pit και περάσεις τις άσπρες γραμμές. Είναι τα όρια, το αυτόματο στην κάθε πίστα. Για να μην ξεχαστείς, να μην σπουδάσεις παραπάνω χιλιόμετρα. Είναι δύσκολο, ας πούμε, να φρενάρει. Θέλει πιο νωρίς το συγκεκριμένο. Τα συγκεκριμένα οχήματα θέλουν πιο νωρίς φρένα. Βασικά γράφουμε χρόνο. Πάμε για να... Αμάξι είναι αυτό. Ναι, αμάξι, ο Τζον. Δεν πηγαίνετε ανάποδα. Δεν πηγαίνετε ανάποδα γιατί σας κάνει disqualifying κατευθείαν. Άμα πάτε ανάποδα, τότε disqualifying σας λέει όταν βγαίνετε από την πίστα, όταν πάτε να βγείτε από το cockpit που είσαστε, από το, τα ρέντια σας, όταν πάτε να βγείτε από τα pit stop που κάνετε, που είσαστε, στο πάντο, σας λέει ο χαρακτήρας που θα πάτε, το χέρι κάνει δεξιά ή αριστερά. Προς εκείνη την κατεύθυνση πρέπει να πάτε, δεν θα πάτε αλλού. That was a 212.28. Θέλετε δηλαδή να βγείτε από τα pit, είμαστε μπροστά στα pit και έχεις τον άλλο και σου λέει με το χέρι του από εδώ δεξιά. Δεν θα πας ανάποδα αριστερά γιατί θα φως disqualifying κατευθείαν. Έχει ποινές το παιχνίδι. Άρε τι λες τώρα, κουλτουριάρικα πράγματα είναι αυτά. Και ξέρετε τι γίνεται, επειδή ξέρω ότι θέλετε να είμαστε μαζί, να παίζουμε, να κάνουμε έτσι διάφορα πράγματα και το συγκεκριμένο κιόλας παιχνίδι κατά κάποιο τρόπο μπορείτε να το δείτε και δωρεάν, τσάπα ας πούμε, δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να παίξεις. Άρα μπορούμε να έχουμε ένα παιχνίδι για να παίξουμε όλοι μαζί παρέα και να περνάμε καλά. Γι' αυτό κιόλας έχω μπει στη διαδικασία να ανοίγω σερβερ για να δημιουργήσουμε έτσι μια ομάδα, άσχετα αν μπορώ να είμαι εγώ ή αν μπορείτε εσείς να μαζευτείτε 3-4 παιδιά το απόγευμα να παίξετε μόνοι σας, έτσι για να γουστάρετε. Γι' αυτό το έχω κάνει.
2,5 δευτερόλεπτα πιο κάτω από το χρόνο. Δηλαδή, όταν πάμε να κάνουμε race, στο race είσαι σταματημένος, δεν κάνεις τίποτα. Νεκρά. Τίποτα άλλο. Ναι, μπράβο, με το λάμδα. Με το λάμδα το βγάζεις, με το λάμδα το ξαναβάζεις. Με το λάμδα, ανάλογα βέβαια το κουμπί που σας βολεύει, έτσι. 2-12 είναι. All right, that was a 2-0-8.74. Κατέβασα το χρόνο μου 3,5 δευτερόλεπτα. Για να βγείτε... Ω, έλα, 2, 4, 6, 8 παιδιά είναι μέσα, μπράβο. 8 παιδιά. Παίξτε λίγο, δείτε λίγο τι μπορείτε να κάνετε, πώς μπορείτε να παίξετε. Εδώ είναι η 96 και τρέχει. Ας δούμε λοιπόν την 96. Νομίζω ότι δεν έχεις βγάλει τα όρια, τα speed limits. Κάτσε, γιατί έχει βάλει... Τόση ώρα, ας πούμε, πηγαίνει με όριο ταχύτητας. Έχει δηλαδή το λάμδα, δεν πατάει το λάμδα να ελευθερώσει το speed limits και πηγαίνει έτσι. Ναι, όταν πιάνει, όταν πιάνει η φωτιά, το αμάξι κτλ. Πατάτε ένα escape, ξαναμπαίνετε στα pitch. Ό,τι κάνετε στο race 07, το ίδιο κάνετε και εδώ, δεν αλλάζει κάτι. Έτσι. Πόση ώρα λέει και δεν με αφήνει. Δεν είσαι κανένας, δεν disqualify. Ο Τζον είναι μέσα. Εν τω μεταξύ, γενικά όπως και το Ρίζ 07, άμα έχετε τη μονιέρα κομπλέ, αν παίξετε με πλήκτρα, ό,τι δυσκολίες έχετε στο Ρίζ 07, υπάρχει και εδώ το ίδιο πρόβλημα. Φαίνεται κιόλας από την κίνηση, είναι πάρα πολύ απότομη. Εδώ βλέπουμε τον Κορές, F1. Μια χαρά λέει, είσαι τότ, λέει, οπότε να δοκιμάσουμε, λέει, δεν το έχω το game, μήπως φταίει το router εσένα και έχει γίνει, ping, εμένα πως φαίνομαι πολύ χαμηλό ping, λέει. Αυτή το router δεν νομίζω, ρε μάλλον λέει γιατί με πετάει έξω, ρε. Μάλλον κάνει δεν κάνει σωστά. Εγώ δεν μπορώ, λέει, κάνω στο αρχικό μενού, λέει. Ο Γιάννης Πάου λέει Minecraft. Μετά θα έχουμε και Minecraft. Το Cookie λέει, έλα να δοκιμάσουμε. Γεια σου, Σκόπερ Ντάι. Γεια σου, αγόρινα μου. Το έχω βγάλει, τον περιοριστή έχω κλειδώσει όμως 2-3 για να κάνω έναν αναγνωριστικό γύρο. Σωστά. Έτσι κι αλλιώς τελειώνει. Τώρα τελειώνει και μπαίνουμε κανονικά. Τώρα εντωμεταξύ τι γίνεται. Τώρα πρέπει να έχετε και λίγο lag. Ωραίος. 2-8-8-52 WordDocs.
Πολύ ωραία. Με 5 γύρους. GG. Ο Πάνος βγήκε έξω, τα φρένα βλέπουμε κάτω τα φρένα. Είναι ο Καναδάς, είναι το καναδικό πρωτάθλημα. Και εδώ τώρα βλέπουμε και τον Πάνο που είναι μαζί με τον Πάνο. Και τώρα πάμε για τον hot lap. Βγάζουμε το warm up, δεν θέλουμε warm up και πάμε τώρα κατευθείαν. Ωραία. Race, δεν πατάτε, δεν φεύγετε, μην ξεχαστείτε, δεν ξεκινάτε. Προλεράδες όλοι πατάνε 19 και θα ξεκινήσουμε τώρα τον πρώτο αγώνα με πόσα άτομα, με 2, 4, 6, 7 άτομα μέσα και πάμε και πάμε να φύγουμε, φύγαμε, να δούμε τα λάστιχα που είναι ακόμα παγωμένα, σιγά σιγά παιδιά, σιγά σιγά στις στροφές, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Βγήκανε πίσω, βγήκανε πίσω. Σιγά σιγά, δεν είναι... το θέμα είναι να το ψιλομάθετε λίγο, να παίξουμε, να το ευχαριστηθείτε κιόλας. Για να αρχίσουν να μπαίνουν και άλλα παιδιά μέσα. Μπορεί να μένει να έχει λίγο τη δυσκολία του, αλλά είναι simulation, είναι σαν το Race 07. Απλά στο Race 07 είναι και ανάλογα τι κάνει ο σερβερ, έτσι, τι δίνει και ο σερβερ. Κάτω δεξιά είναι τα λάστιχα, μάλλον πρέπει να υπάρχει τοπική παραμόρφωση, μάλλον ίσως από το λάστιχο που μπορεί να έχει. Πάω να φοράει το αρνάκι μου, ωραίος εσύ, δεν μπαίνεις για να πας να φας αρνάκι, ωραίος. Σιγά σιγά αυτή υπάρχει εξομάλυνση μάλλον στα λάστιχα και επειδή τώρα είναι μπροστοκούνες αυτά, κουράζονται πιο πολύ τα μπροστινά. Γεια σας και πάλι, I'm back. Έλα ρε. Λοιπόν, είναι μέσα 6 παιδιά. 1, 2, 3, 4, 5 είναι ένας που βγήκε, 6 είναι ο τελευταίος. Βγαίνουν καπνοί από τη μηχανή και δεν πάτησε, λέει, και δεν πατιέται τον γκάζι. Άρα το σπάσες. Έσπασες τα μάξι σου. Λοιπόν, πατάμε πιο νωρίς τα φρένα. Ο Νίκος ήταν μέσα και βγήκε. Ναι. Πάει να φάει. Okay. Εν τω μεταξύ, δεν είναι σαν τη φόρμουλα που πιάνεις, ας πούμε, 300, πατάς φρένο και σταματάει. Είναι διαφορετικά. Τα οχήματα. Τώρα βλέπετε υπάρχει διαφορετικό κράτημα τώρα κάτω. Είναι πιο, μπήκε λίγο πιο εύκολα γιατί ανέβηκε η θερμοκρασία στα λάστιχα. Μπήκα, κομμάτια μπήκα. Είναι σαν να οδηγείται, ας πούμε, κανονικό αμάξι, γι' αυτό λέμε simulation. Έτσι είναι και το Race 07, αλλά μάλλον εκεί έχει κάποιες ανοχές. Μπορούσα να βάλω και βοήθειες, αλλά το θέμα είναι να μάθουμε να παίξουμε το παιχνίδι. Χωρίς βοηθήματα για να... Καμώ το keyboard λέει. Τόσο δύσκολο είναι το keyboard. Τόσο πολύ έχει αλλάξει, να πεις simulation, τι περιμένεις. Φαντάσου. Να το. Παπ, έκαψα τον κινητήρα μου. Τέλος. Είδατε, έκαψα τον κινητήρα αμέσως.
Γιατί κατέβασα πάρα πολύ γρήγορα στην πρώτη και το σπάσα. Έτσι. Τέλος. Καπνί. Τέλος. Έξι του monitor. Και τώρα πηγαίνουμε για να περιμένουμε τους υπόλοιπους. Και ποιος είναι μέσα και τρέχει. Α, ο ASDG. Ο Wardox μέσα, η Bad Girl μέσα, Πάνος μέσα, John. Άρα τρέχει μόνο ένας. Engine, suspension, do not finish και οι υπόλοιποι με engine. Γιατί από τρίτη, ας πούμε, κατεβάζει πάρα πολύ γρήγορα, είναι τέρμα οι στροφές και εκεί είναι το κινητήρα. Φρολούμπας λέει... Πόπο φωτιές. Ναι, βέβαια. Τα περιστερά και μου ήρθανε. Τώρα τρέχουμε το κανονικό το R-Factor και το R-Factor χωρίς mod, τίποτα. Το R-Factor 1 είναι Woofer OGR, το 1 είναι. Τρολάρα να μην πατάει και γκάς για να πούμε. Ο ASDG. Τώρα το έχουν κατεβάσει, οπότε είναι πιο άκυρο. Παιδιά, απλά λίγο πιο σεμνά, μα έχετε την ευγενή καλοσύνη. Έχει παιδιά, δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας λέει μπορεί να λέει τη γνώμη του, βεβαίως. Πριν λέει 2 ώρες, λέει για το Race 07. Και 2 ώρες. Ρε Φλωρούμπα λέει, εσύ όταν έμπαινες, έβγαινες αμέσως. Μάλλον, αν όλα λέει, δεν φτάσει στον σερβερ μου. Εφόσον ρε εσύ Cookie TV κάνουμε το live stream και παίζουμε R Factor, δεν μπορείς να μου ζητάς να μπω στον σερβερ που τώρα υποτίθεται ότι άνοιξες. Και αν είναι να μπω. Ωραίος. Πάρτα. Και παράει και κόρνες. Και αν είναι να μπω, δεν θα μπούμε τώρα που κάνω live stream, να τα δοκιμάσουμε άλλη στιγμή αν είναι. Έκανα αρχεία του, τώρα τρώω. Α, ναι. Το σπάσε. Σπάστα όλα, σπάστα μπορείς. Σπάστο. Όχι, γαμώ το, τόσο σε. Καλησπέρα, Dragon, μα λέει θα παίξουμε κάτι άλλο. Βεβαίως μετά θα παίξουμε και Minecraft σήμερα. Είναι Κυριακή σήμερα. Έχουμε και Minecraft στον σερβερ, το single player. Το χάσε. Παμ! Έλα, δώσ' του. Πάμε, έλα, έφυγε. Είναι λίγο σαν εμένα όταν οδηγάω στο GTA ένα πράγμα. Δεν θέλω να το πω να το προσβάλλω το παιδί, αλλά μου θυμίζει τον εαυτό μου. Αυτά είναι. Μισό λεπτά και έρχομαι. By the way, πολλοί από εσάς με ρωτήσατε γιατί δεν παίζω Minecraft. Παιδιά, Minecraft δεν έχω παίξει ποτέ μου. Μόνο είχα παίξει λίγο τον demo στο Xbox το 360, στο Xbox Live. Minecraft είχα παίξει μόνο τότε και δεν ξαναπέξα ποτέ μου. Και πολλοί από εσάς μου λέτε γιατί δεν παίζεις Minecraft κλπ. Minecraft, παιδιά, δεν πρόκειται να παίξω ποτέ, σας το λέω από τώρα. Αυτό το λέω για όσους με ακολουθούν και είναι στο chat μέσα. Αλλά εντάξει. Τι το κοπάνεις άσχημα. Πόπο. Νομίζω του λείπει μία από τις ρόδες. Πάει το λαστικό όντως. Έχει σπάσει λάστιχο. Ναι, και η Rockstar μου τα πήρε. Ναι.
Και η Rockstar μου τα πήρε τα Hackman, οι παιδιά, όντως. Τι έκανε, σου πήρε τα Hackman, τι είναι αυτό. Όταν παίζεις το GTA Online, είχε βγει κάποιο hack, τέλος πάντων, το οποίο επέτρεπε σε άλλους παίκτες να σου στείλουν πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή, μιλάμε για εκατομμύρια, έτσι. Ναι. Αλλά μετά από κάποιο patch το οποίο βγήκε και με ένα maintenance και μια συντήρηση που έκανε στους σερβερ η Rockstar, τέλος πάντων, πλέον δεν τίθεται αυτό και κανείς δεν μπορεί να βγάλει εύκολα λεφτά στο παιχνίδι πλέον. Το οποίο είναι το στό, διότι είναι και το δίκαιο, εδώ που τα λέμε. Αλλά εντάξει. Και ο άλλος οδηγάει ακόμα με σκασμένο λάστιχο. Έτσι, ναι, ότι πάει, πάει. Το θέμα είναι πώς πάει. Άρα, θα πάμε να κάνουμε άλλον έναν αγώνα εδώ με τα παιδιά που είναι μέσα. Κοίτα, κοίτα, φρενάρισμα. Βέβαια το χάνει. Βέβαια το χάνει. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς μόνος του τρέχει. Εντάξει, κερδίσει. Μπράβο, είσαι νικητής. Και πάμε Go Next Race, το οποίο είναι British. Δεν θέλω British. Όχι British. Πάμε Chinese. Έχει Chinese. Πάμε Chinese. Έλα, δώσε Chinese Grand Prix, πάμε. Πάμε να κάνουμε Chinese Grand Prix και μετά θα πάμε για Race 07. Αλλά πάμε για Chinese και είναι 2, 4, 6 παιδιά λοιπόν μέσα. Και πάμε για Chinese. Λοιπόν, έφυγε το E96, έφυγε. Αν έχει κόκκινο σταματάτε. Τι έχει? Πράσινο. Τώρα έχει πράσινο. Προσοχή εδώ, γιατί αυτή η στροφή είναι πάρα πολύ απότομη, είναι πάρα πολύ... Εδώ, νάτα, νάτα, μη φιληθούμε κιόλας, μη φιληθούμε 96. Και πάμε να τρέξουμε. Είμαστε Chinese. 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 Όταν είναι να μπείτε μέσα, πρέπει να επιλέξετε συγκεκριμένο όχημα. Ο σερβερ είναι συγκεκριμένο πρωτάθλημα και συγκεκριμένα οχήματα. Αν βάλετε το All Vehicles που γράφει, All Tracks and Vehicle, και μπείτε μέσα να τρέξετε και επιλέξετε άλλο όχημα από αυτά που σας επιτρέπει ο σερβερ, δεν μπορείτε. Δηλαδή, class είναι RC3. RC3. Πρέπει να μπείτε με RC3 μέσα. Ό,τι ομάδα θέλετε, αλλά πρέπει να είναι το RC3. Έτσι, είναι η class. Είναι αυτό που βλέπετε στο σερβερ. Άμα μπείτε με άλλο όχημα, δεν θα σας αφήσει, γιατί δεν επιτρέπω στο game άλλα οχήματα. Πρέπει να είναι όλα ισοδύναμα. Και αν είναι κόκκινο, σταματάτε. Και μπράβο, σταματήσανε, γιατί είναι κόκκινο. Και τώρα ανάψε πράσινο και μπορούμε να φύγουμε. Μπράβο. Σωστή. Θα μάθουν σιγά σιγά. Έτσι είναι. Μένω πάνω να φάω μια συνήκη έψηλα. Έγινε. Καλή όρεξη. Thank you. Και εν τω μεταξύ, εφόσον τώρα βγαίνετε να παίξετε, μην μου πάτε και τρεις μπουλούκι μαζί, ρε μπουλούκι. Όλοι μαζί, τρεις, ο ένας δίπλα στον άλλον. Τίποτα.
Μα και εγώ, όπως βλέπεις, ψάχνω το σπάω. Δεν έχει χάρτη εδώ, ώστε να δείτε το χάρτη και να δείτε έτσι είναι, τώρα θα έχω αυτή τη στροφή, τώρα θα έχω εκείνο, τώρα τ' άλλο. Δεν είναι έτσι, γι' αυτό είναι το κακό του. Δυστυχώς. Ας πούμε, εγώ τώρα δεν ήξερα που ήταν η στροφή και την πάτησα. Πάει το engine. Καταλάβατε, καταλάβατε σας λέω. Πάντως είναι μέσα 7 παιδιά. Άλλο σπάω κινητήρα και ακινητοποιείται το αμάξι τελείως. Άλλο παθαίνει ζημίες γύρω γύρω, σπάει το λάστιχο, πάει αλλά πάει δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, εδώ πάμε αριστερά και είναι στροφή δεξιά και πάμε για την ευθεία. Βλέπετε πόσο μακριά πάτησα φρένα. Και πάλι δεν μου έφτασε για να φρενάρει, γιατί είναι διαφορετικό το στυλ του αμαξιού. Και εδώ την πατήσαμε. Ακόμα ας πούμε και εγώ δεν έχω μάθει να στρίβω, να φρενάρω με το συγκεκριμένο αμάξι. Έχει διαφορετικό στυλ οδήγησης. Βαθμούς, βλέπετε 109 και 105 βαθμούς ανάλογα τη φόρτιση στα ελαστικά μου, από ποια μεριά είναι. Πάνω στη στροφή και εγώ αποφάσισα να το δω και βγες πάλι έξω για άλλη μια φορά. Αυτή η στροφή καταραμένη να πούμε, όλο βγαίνω. Και πάμε τώρα πάλι για την ευθεία. Καλύτερα τώρα, πολύ καλύτερα. Να δούμε εδώ και τον χρόνο μας. Καλό και είναι και τίποτα σπουδαίο ο χρόνος. That was a 248.91. Μα τώρα την γλίτωσε, δεν έκαψε. Λοιπόν, πατάμε λοιπόν έξω και είναι 7 παιδιά μέσα, λοιπόν. Εγώ δεν θα πάρω να ρωτήσω, απλά περιμένω λέει, να μπω στο επόμενο race. Καλά είναι. Λοιπόν, μετά από αυτόν τον αγώνα θα μπούμε race 07. Έτσι. Απλά, ξέρετε, κλείνω και ανοίγω το stream. Ξέρετε. Γιατί φτάσαμε 1 ώρα και 45 λεπτά για να μπορώ να το ανεβάσω στο YouTube. Παύση και ανοίγει αυτόματα μόνο του.